Ενώ λοιπόν στην Κρήτη δεν υπάρχει τεκμήριο κοινότητα του ελληνικού δημοσίου, εν τούτης έρχεται το δημόσιο και δηλώνει αμέσως το κτηματολόγιο της χαρακτηριζόμενες στην ανάρτηση ως δασικές εκτάσεις ως δικές του. Ερώτημα. Εάν στην τελική φάση της κύρωσης του χάρτη γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις δικές μου στα μπέλια του πατέρα μου χαρακτηρίζει δασικά η διεύθυνση δασών και τελικώς δεν είναι δασική έκταση, αλλά εμένα μου την έχει δηλώσει το κτηματολόγιο και έχω ταλαιπωρηθεί 10 χρόνια στα δικαστήρια και δεν μπορώ να κάνω γονική παροχή και δεν μπορώ να πουλήσω και να προσημειώσω. Ποιος φέρει την ευθύνη για αυτή την ομοιρία, με ποιο δηλαδή δικαίωμα η διεύθυνση δασών ως εκφραστής του κεντρικού κράτους, της δημόσιας διοίκησης, στην Κρήτη και στα νησιά που δεν υπάρχει τεκμήριο κυριότητας, δηλώνει αυτές τις εκτάσεις. Ποιος είναι ο σεβασμός στην απουσία τεκμηρίου κυριότητας υπέρ του δημοσίου, κύριε Δασκαλάκη? Τις κόκκινες γραμμές των δασικών χαρτών και τα νέα δεδομένα που προκύπτουν για τις περιουσίες των πολιτών της Κρήτης εκφράζει μέσα από την εκπομπή Ώρα Αιχμής ο νομικός Νίκος Κοντζαμπασάκης, θέτοντας ερωτήματα στη διευθύντρια της αποκεντρωμένης διοίκησης, Μαρία Κοζηράκη. Χαρακτηρίζει όπως χαρακτηρίζονταν ανέκαθεν από το 79. Βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, μπορώ να σας ακούσετε με λίγο. Τα βασικά είδη σε ποσοστό άνω του 25% χαρακτηρίζουν μια έκταση δάσος. Συγγνώμη. Ποιος είναι αυτός ο οποίος κρίνει τι είναι δάσος? Το Σύνταγμα και οι νομοθέτες. Το Σύνταγμα και οι νομοθέτες είναι, αν θέλετε να συνεχίσουμε την κουβέντα, είναι μονάδες. Για πείτε μου, ποιοι είναι αυτοί οι αγράμματοι που κύριε Ερωνημάκη, καταρχήν, κύριε Ερωνημάκη. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μισθό και έχουν δημιουργήσει παρακράτος. Σοβαρά το λέτε? Ποιο είναι η νομοθεσία που το έδωσε αυτό? Δεν μου απαντάτε. Είμαστε στη φάση της ανάρτησης, δηλαδή δεν έχουν οριστικοποιηθεί ή μη η δασική ή όχι, ο δασικός ή όχι χαρακτήρας μιας έκτασης. Χωρίς λοιπόν να έχει οριστικοποιηθεί αυτός ο χαρακτήρας μιας έκτασης, το ελληνικό δημόσιο έρχεται και υποβάλλει δήλωση στο κτηματολόγιο ως ιδιοκτησία του την έκταση την οποία χαρακτηρίζει στην ανάρτηση ως δασική. Σήμερα το δημόσιο δηλώνει στο κτηματολόγιο τις εκτάσεις ως δικές του. Σήμερα. Καταλαβαίνετε τι λέω? Και ακούω ένα μήνυμα ότι δεν υπάρχει ιδιοκτησιακό πρόβλημα. Βεβαίως και υπάρχει. Και αν το δημόσιο θέλει να είναι καλόπιστο επιτέλους μετά από 100 χρόνια και να μην λειτουργεί σαν τον Οθωμανό που από την άξα με ξαναλέω, να ψηφίσει μια διάταξη σήμερα όπως ισχύει εντός σχεδίων πόλεων και εντός οικισμών και να πει ότι το τεκμήριο κυριότητας που ισχύει στα Λιοντάρια και στον Άγνωστο Στρατιώτη ισχύει και στον Ψιλορίτη και στα Λευκά Όρη. Από τον 98 του 1979, κύριε Δασκαλάκη, όλα αυτά τηρούνται με νόμους, με εγκύκλειες και με υπουργικές αποφάσεις. Έτσι γίνονταν μέχρι τώρα και οι πράξεις χαρακτηρισμού και οι αντιρρήσεις επιτροπές. Αν οποιοδήποτε από τους παρευρισκόμενους στο πάνελ αλλά και τους πολίτες που ακούνε, όλους εμάς είχαν πάρει πράξεις χαρακτηρισμού ή αποφάσεις επιτροπών, έβλεπαν με ποιον ακριβώς τρόπο γινόταν οι χαρακτηρισμοί όπως ακριβώς γίνεται μέχρι τώρα. Έχει βαφτεί πολλές φορές με αίμα. Πάω στα λόγια του κυρίου Ιερονιμάκη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για γερμανικά ολοκαυτώματα της Βιάννου, των Ανοζίων, που καήκαν τα σπίτια των ανθρώπων, που εκεί μέσα μπορεί να υπήρχαν τα συμβόλαια ή τα υποθηκοφυλάκια καήκανε. Πού θα πάει τα βρει ο Ανοζιανός τα συμβόλαιά του από τον πατέρα του ή από τον προπάπου του, από του κάψανε το σπίτι οι Γερμανοί? Πού θα πάει τα βρει ο Βιαννίτης τα συμβόλαιά του, από του το κάψανε? Η συζήτηση πήρε φωτιά μετά την αναφορά της κυρίας Κοζηράκη και στο θέμα των επιδοτήσεων. Με αυτή τη λογική θα μπει χέρι και στις λεγόμενες επιδοτήσεις των αγροτών. Λέει ευθέως η κυρία Κοζηράκη, η ίδια που έχουμε στην στροφιά απόψε για όσες ήταν δασικές το 45 και αγροτικές. Άρα κυρία Κοζηράκη, μιλάμε. Μισό λεπτό, κύριε Χιλέτ. Εμείς γράψαμε την αλήθεια και αυτό ακριβώς που ισχύει. Μιλάμε για τις εκτάσεις οι οποίες είναι οι εκτάσεις, οι εκερσωμένες δασικές εκτάσεις, τα ΔΑ. Τα ΔΑ λοιπόν, αν από την αναμόρφωση που προηγήθηκε για το δασικό νόμο δεν εξαιρέθηκαν με νόμιμες διοικητικές πράξεις, όπου μέσα στο χάρτη φαίνεται η νόμιμη αλλαγή χρήση, αλλά οι εκτάσεις αυτές είναι τέτοιες έτσι ώστε θα δημιουργήσουν πρόβλημα στη συνέχεια με τις επιδοτήσεις, θα συμβεί αυτό και είναι αλήθεια. Δηλαδή αν κάποιος είναι κρατούμενος... Ναι κύριε Κοντζαμπασάκη, σας ακούμε. Αν κάποιος δηλαδή είναι κρατούμενος στο στρατόπεδο συγκέντρωση στον Ταχάου στην κατοχή και επιστρέφοντας στην Ελλάδα εξοριστεί στον Εφήλιο μέχρι το 49
και γεμίσει ασφαλάθους στο χωράφι του. Και έχει έρθει και καλλιεργήσει το 1950 ελιές, αλλά είναι στην αεροφωτογραφία ασφάλαθος του 45 και έχει σήμερα 70 ετών ελιές, κινδυνεύει να χάσει την επιδότησή του επειδή το 45 αεροφωτογραφία έδινε ασφαλάθους.